Έργα προϋπολογισμού 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται από την Αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Θέατρο Ουίλ θα προχωρήσει σε απολογισμό των πεπραγμένων της Αιρετής Περιφερειακής Αρχής. Το σύνολο των έργων δράσεων που ενέταξε, υλοποιεί και ολοκληρώνει η Αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας από όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα είναι 777 και είναι έργα μεταξύ άλλων για τη γεωργία, εγκυοβιελτιωτικά, για την εκπαίδευση, για την προστασία οικισμών, για το περιβάλλον, συγκοινωνιακά έργα και για τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Παράλληλα, υλοποιούνται και άλλα προγράμματα όπως επενδύσεις αναπτυξιακού νόμου, προγράμματα ενίσχυσης αγροτικής οικονομίας, ενώ οι ενεργείες προσκλήσεις για νέα έργα έχουν προϋπολογισμό περίπου 96 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξαμε, συνεχίσαμε και εκτελούμε έργα προϋπολογισμού 1,5 δισεκατομμύριων ευρώ. Έργα στη γεωργία, τα οποία είναι ύψος 103 εκατομμυρίων, στα δάση και στην αλιεία 930.000, εγκυοβιωτικά έργα 44.500.000, στην εκπαίδευση 111 εκατομμύρια. Παρά την οικονομική στενότητα, δώσαμε μάχες διεκδικώντας πόρους για να κρατήσουμε ψηλά τη Θεσσαλία, τονίζει ο κύριος Αγοραστός. Δεν σταματήσαμε να διεκδικούμε. Διεκδικήσαμε και κερδίσαμε μάχες πολύ σκληρές και πήραμε χρήματα την τελευταία στιγμή για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ψηλά τη Θεσσαλία. Σχετικά με τον δημόσιο απολογισμό, η Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, Ρένα Καραλαριώτου, υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία και συνεχίζει: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ όχι για να αποδείξουμε όσα κάναμε, ούτως ή άλλως τα έργα ανάπτυξης και ο καθημερινός αγώνας που δίνουμε για την περιοχή μας μιλούν από μόνα τους. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να δείξουμε ότι είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέγαμε πριν και σε αυτά που πράττουμε σήμερα».